9 άτομα σκοτώθηκαν την Πέμπτη από τη συντριβή ρωσικού εμπορικού αεροσκάφου στο Ιρκούτσκ τη Σιβηρία. Το σοβιετική κατασκευή Αντόνοφ πετούσε από τον Νοβοσιμπίρσκ με προορισμό το Ιρκούτσκ. Στο αεροσκάφο επέβαιναν 6 άτομα προσωπικό και 3 επιβάτε. Συνετρίβη σε αποθήκε στρατοπέδου έξω από το Ιρκούτσκ. Από την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίε στο έδαφος. Η ασφαλεία θεωρούν ω πιθανότερε αιτίε του αεροπορικού δυστυχήματο είτε μια τεχνική βλάβη είτε τον λάθο χειρισμό από την πλευρά του πιλότου.